Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα θα πάμε, στην πολιτική ατζέντα και να ανοίξουμε γέφυρα επικοινωνίας με την Αθήνα, εκεί που βρίσκεται η βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Κινάλη, κυρία Ελένη Βατσινάκη, να την ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Σπαγιανάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα θα προτιμούσα να τα λέγαμε από κοντά, αλλά βρίσκομαι και εγώ στην Αθήνα για να τιμήσω με την παρουσία μου την εθνική επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Έτσι, θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε σε μια από τις επόμενες ημέρες. Άλλωστε η πολιτική επικαιρότητα πάντα μας δίνει αφορμές για να συζητάμε, κυρία Βατσινάκη. Μια από αυτές τις αφορμές, και θα ήθελα ένα σχόλιο σας πάνω σε αυτό, είναι και η τελευταία δημοσκόπηση, η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες και φέρνει μάλιστα το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα στην εκτίμηση ψήφου. Ένα σχόλιο θα ήθελα πάνω σε αυτή. Πολύ σωστά και χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί η αύξηση του ποσοστού του ΠΑΣΟΚ είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών του Προέδρου μας, του Νίκου Ανδρουλάκη. Σίγουρα και των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που προσπαθήσαμε όλοι μαζί για να μάθει η κοινωνία τις προτάσεις και τις αξίες της δημοκρατικής μας παράταξης. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή με σαφείς θέσεις, χωρίς κρυφές ατζέντες και χωρίς πολιτικά γυρίσματα. Ο λαός αναζητά πια την αλήθεια. Και θεωρώ πολύ λογικό, κυρία Σφαγιανάκη, να αποτυπώνεται και δημοσκοπικά ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έχει χάσει την εμπιστοσύνη του λαού. Και αυτό γιατί είπαν ψέματα. Ότι θα σκίσουν τα μνημόνια, ότι δεν θα εφαρμόσουν νόμους τύπου Κατρούγκαλου κτλ. Θεωρώ όμως ότι το ίδιο θα συμβεί και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχει επιλέξει την πολιτική του εφνιδιασμού του λαού. Εμείς το λιθαράκι μας το βάλαμε στις δημοτικές και στις περιφερειακές εκλογές. Και το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει το κοινωνικό του ρόλο. Και επιτρέψτε μου να πω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν βασίζεται στην κατάρρευση κανενός. Η εμπιστοσύνη του πολιτικού στήριζεται σε στέρεες βάσεις και νομίζω η δημοσκόπηση αυτή είναι μόνο η αρχή. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, πριν από 24 ώρα σχεδόν, και την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, γιατί πήγε και στην Σιτία. Πώς σας ακούστηκαν οι ανακοινώσεις που έκανε? Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω ότι με όσο ακούσαμε, δεν μπορούμε καν να μιλάμε για ανακοινώσεις. Ακούσαμε για 10 γιατρούς στο Βενιζέλιο, άρα μιλάμε για εξαγγελίες. Δεν υπάρχει καν σχέδιο νόμου και είναι και απορία μου. Πότε και με ποιο τρόπο σε ένα μήνα θα γίνουν προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών. Πρόκειται για μια προσπάθεια από τον Υπουργό, τον κύριο Κουσοκοϊδή και την κυβέρνηση, να χρυσώσει το χάπι των ανθρώπων στο Βενιζέλιο. Και δεν είναι μόνο το Βενιζέλιο, κύριε Σπαγιανάκη. Δεν έχουμε καμία μέρημνα για το ΠΑΔΜΗ, καμία μέρημνα για τα κέντρα υγείας και έρχεται και το κύμα αντιδράσεων για τον ΕΜΙΕ Οργανισμό για τις Εξαρτήσεις. Ο χώρος της υγείας είναι ένα κυβέρνητο καράβι χωρίς στρατηγική και χωρίς κανένα πλάνο. Και σίγουρα χωρίς κανένα σεβασμό, επιτρέψτε μου να το πω, αυτούς τους ανθρώπους αυτούς, τους γιατρούς μας και τους νοσηλευτές μας που καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τις δικές μας τις ζωές. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει έτσι συνολικά για το χώρο της δημόσιας υγείας? Τα νοσοκομεία παραπέουν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το πιο απλό παράδειγμα του πώς αντιμετωπίζει το θέμα η κυβέρνηση είναι το εξής. Το τελευταίο δίμηνο συζητήσαμε δύο νομοσχέδια στην Ολομέλεια της Βουλής για την Υγεία και δεν υπήρξε πουθενά πρόβλεψη να γίνουν προσλήψεις. Μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ γέννησε το ΕΣΥ και το ΠΑΣΟΚ σήμερα έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την υγεία. Τι πρέπει να γίνει για μας? Πλήρη στελέχωση των νοσοκομείων μας, καμία έλλειψη σε νοσηλευτικό προσωπικό, καμία έλλειψη σε φάρμακα, καμία έλλειψη σε υλικά για τα δημόσια νοσοκομεία και πλήρη στελέχωση όλων των ειδικοτήτων στα κέντρα υγείας. Οι γιατροί μας, κυρία Σπαγιανάκη, φεύγουν στο εξωτερικό, το ξέρουμε όλοι καλά αυτό, για να δουλέψουν για να πάρουν ειδικότητα. Και έτσι στερούμαστε το σημαντικότερο επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Για όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι έχω αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία του κοινωνικού ελέγχου για τα προβλήματα των νοσοκομείων και των υγείας φυσικά. Και ως σήμερα δεν έλαβα δυστυχώς καμία απάντηση από τον αρμόδιο υπουργό. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι και το κομμάτι των επιδοτήσεων. Οι αγρότες στους δρόμους για την περικοπή των επιδοτήσεων. Ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ, ποια είναι η άποψη του ΠΑΣΟΚ? Το προηγούμενο διάστημα οι αγρότες είδαν να πιστώνεται στους λογαριασμούς τους προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, η οποία ξεπερνούσε τα 600 εκατομμύρια που ήταν πέρυσι και φέτος έπεσε κατά 200 εκατομμύρια. Άλλο ένα φαινόμενο, επιτρέψτε μου να πω, της κυβέρνησης για την κρυφή ατζέντα που χρησιμοποιεί προεκλογικά για αυτό το θέμα. Και όλα αυτά, όταν οι αγρότες μας φέτος είχαν μειωμένη παραγωγή, είχαν τεράστια προβλήματα με τις άδειες των εγκατών γης. Το κεφάλαιο της αγροτικής παραγωγής της Κρήτης είναι τεράστια σημασία και, αν θέλετε, είναι και μία από τις δικές μου προτεραιότητες, γιατί έρχομαι και σε επαφή με τους αγρότες και τα προβλήματά τους. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έχει σταθερή θέση ότι ο τομέας της αγροτικής οικονομίας
πρέπει να ενισχυθεί προνομιακά. Mm-hmm. Πρέπει να στηρίξουμε τους αγρότες μας, που το επιτελικό κράτος τους έχει καταστήσει θύματα μειώσεων των αγροτικών ενισχύσεων. Mm-hmm. Και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, γιατί είστε τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο είναι πρωτοπυλών. Η θέση σας, η άποψή σας ως ΠΑΣΟΚ? Όπως καταλαβαίνουμε, η κυβέρνηση ενεργοποιεί και σε αυτό μια σκιώδη τακτική. Οι αντιδράσεις στις εξαγγελίες είναι σφοδρές. Εγώ με όσους εκπροσώπους συλλόγων ομοσπονδιών έχω συναντηθεί, θα πρέπει να σας πω ότι οι μελέτες τους δείχνουν ότι με ένα τέτοιο φορολογικό σύστημα, κυρία Σφικανάκη, περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις θα οδηγηθούν σε διέξοδο. Θεωρώ λοιπόν αδιανόητο να γίνονται μελέτες από τους επαγγελματικούς φορείς και να μην καλούνται οι ίδιοι φορείς να παρέχουν τα στοιχεία τους πριν να διαμορφωθεί ένα σχέδιο νόμου. Αντίθετα, ευνηδιάζεται ο επαγγελματικός κόσμος και μάλιστα, όπως μου επιμολογείτε, με αναδρομική φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και το τρέχον έτος. Mm-hmm. Και στο κομμάτι της γυναικείας επιχειρηματικότητας, θα ήθελα ένα σχόλιο και πάνω σε αυτό. Στην Κρήτη, ποια είναι η εικόνα και πώς μπορεί να ενισχυθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα? Εγώ νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε ότι βήματα για την ενίσχυση της θέσης της γυναίκας στην επιχειρηματικότητα έχουν γίνει, όμως σίγουρα έχουμε να κατακτήσουμε πολλά σκαλοπάτια. Συμβαίνει το παράδοξο, από μια οικογενειακή επιχείρηση, το καφενείο, ένα ταβερνάκι, μέχρι και τη μεγαλύτερη επιχείρηση διεθνούς εμπόριου, αν θέλετε, η γυναίκα είναι ο μεγαλύτερος πυλώνας της, με πάντα την εργασία της, το μεράκι της, τις ιδέες της, όμως συχνά δεν χαίρει τις αναγνώρισης. Ξέρετε, στις προηγούμενες γενιές, χρησιμοποιούσαμε την παροιμία «πίσω από ένα πετυχημένο άντρα κρύβεται μια έξυπνη γυναίκα». Και αυτή ακριβώς είναι και η διαφορά σήμερα. Η γυναίκα και ο ρόλος της δεν πρέπει να κρύβεται, αλλά πρέπει να βρίσκεται ισότιμα, όχι πίσω, αλλά σίγουρα δίπλα στους δυναμικούς άνδρες συναδέλφους της. Γι' αυτό και είναι εξαιρετικό να προβάλλονται οι περιπτώσεις γυναικών που τα καταφέρνουν και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Και εδώ θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο σε εσάς που σας παρακολουθώ και προάγεται τέτοια πρότυπα γυναικών στην οικογένεια, στην εργασία και στην επιστήμη. Mm-hmm. Χαρά μας. Αλίμονο, αν δεν προβάλαμε και αυτά τα πρότυπα και χαίρομαι που το σημειώνετε, κυρία Βατσινά. Είστε μια νέα βουλευτής, μια γυναίκα βουλευτής και έχει ιδιαίτερη σημασία που κλείνουμε αυτή τη συνέντευξή μας με αυτό το μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνέντευξη. Φυσικά, όπως είπαμε και στην αρχή της συνέντευξής μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας διαζώσεις. Από κοντά λοιπόν την επόμενη φορά, κυρία Βατσινά, μακριά από τις υποχρεώσεις σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ και που με τις ερωτήσεις σας καλύψαμε και μιλήσαμε σίγουρα για περισσότερα τρέχοντα κρίσιμα κοινωνικά θέματα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν η